Να πάρουμε μια ανάσα με ένα αστείο, ωραίο κορίτσι. Να πάρουμε με το κορίτσι μας, το οποίο ο κορίτσι μας είναι χορταστικό, τα έχει δώσει όλα πάλι σήμερα, μα είχαν γίνει τόσα και τόσα πράγματα. Όλη η Ελλάδα, μη σας πω, όλο το σύμπαν δουλεύει για την Νικολέτα τη Δάφνου, για το ατομικό το δελτίο των ειδήσεων. Απολαύστε τη. Κυρίες μου και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το ατομικό δελτίο ειδήσεων με την Νικολέτα Δάφνου, η οποία και θα επισκοπήσει τεχνιέντος τη διαβολοβδομάδα που μας πέρασε. Στα σεξι μας νέα, υγράνθηκε ο ιερός ναός της Ακροπόλεως. Καθώς μετά το τσιμέντομά του από την ικανότατη υπουργό πολιτισμού μας, Λίνα Μενδώνη, ο ιερός χώρος πλημμύρισε για πρώτη φορά μετά από 2.500 χρόνια. Ποιος να το πίστευε ότι ό,τι μπαζώνεις ξεχυλίζει. Ποιος, πώς. Πώς τον λένε, τον ποταμό. Ακροπόλικο. Ακροπόλικο. Η κυρία Μενδώνη από τη μεριά της εμφανίστηκε με μια θυγμένη πιάστρα στα μαλλιά, δηλώνοντας ότι για την πλημμύρα δεν φταίει το τσιμέντο που με περισσή έγνοια τοποθετήθηκε στο διάδρομο που οδηγεί στο ναό, αλλά οι κακοτεχνίες των ερασιτεχνών, Ικτίνου και Καλλικράτη. Αμόρφωτοι όλοι σας, γίδια! Και συνέχισε σε ελαφρά επιθετικούς τόνους. Δεν πλημμύρισε η Ακρόπολη αδαείς. Απλώς βράχει και λίγο το πούσι. Ποιο πούσι, το πούσι που σας πέταγε! Σε άλλα, πιο ψύχρεμα νέα, πάμε να δούμε την τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, ή κατά κόσμων και Kill Bill! Είμαστε μια κοινωνία αλληλεγγύης. Εμείς ναι, εσείς δεν ξέρω. Είμαστε εμείς οι Έλληνες με μεγάλη καρδιά και μεγάλη ψυχή. Και μεγάλο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους που χάνονται καθημερινά. 95 σήμερα. Όχι, 95 τότε. Σήμερα πιο μεγάλο. Έχουμε συνέστηση το ότι έχουμε 578 διασωληνωμένους στα νοσοκομεία μας. Εμείς ναι, εσείς δεν ξέρω. Ή αν είναι τα νοσοκομεία μας γεμάτα και η ΜΕΘ επίσης. Ναι. Το ερώτημα το οποίο τίθεται και είναι ένα ερώτημα απλό και σκληρό όμως. Μίλα μας, Κοέλο. Είναι πού νοσηλεύει κανείς τους συμπολίτες του. Με ρωτάς. Είναι πώς μπορεί να βρει κάποιος ένα κρεβάτι εντατικής θεραπείας. Εγώ θα σου πω πού μπορείς να βρεις κρεβάτι. Ή πού να ξέρω εγώ πού θα βρεθούν κρεβάτια, μάνα μου, ξέρω εγώ. Πώς να το μάθουμε, να το ρίξουμε στα χαρτιά, να το δούμε στη σφαίρα, στα μελούμενα. Α, στο φλιτζάνι. Νίτσα μου, μεγάλο δρόμο θα διαβείς. Να διαβάσουμε τη σπάλα των ζώων όπως έκαναν οι αρχαίοι. Να προσλάβουμε ίσως περισσότερους γιατρούς μόνιμους και όχι με σύμβαση γιατί η δημόσια υγεία καταραίει. Να επιτάξουμε τις ιδιωτικές κλινικές των κολλητών σας, λέω εγώ τώρα. Να μου κόψετε ένα μισθουλάκο να μπω στη Βουλή γιατί δεν ξέρει κανείς τη δουλειά του εκεί μέσα, λέω εγώ τώρα. Καλή να πολιτευτώ. Θα πολιτευτώ. Σταυρώστε με! Και για όσους με ψηφίσουν, για να τιμήσω την πατροπαράδοτη τακτική του Ρουσφετίου, θα σας κάνω ένα δωράκι. Βασικά, θα σας έκανα δώρα, αλλά δεν έχουμε Harrods στο Ελλάδα, βρε. Oh shit! Oh crap! Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς βαρβάρους. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν μια κάποια λύσης. Oh, bitch. Like, snap, bitch. Εμπεμπερδογκαλιά. Θα γίνει χαμούλης τώρα, θα πέσουνε κεφάλια. Και αμαρτίες έχω κάνει. Πάμε να φύγουμε, φτάνει. Ωραία, αυτά στο τέλος δεν το ξέρει ότι τα βάζουμε εμείς. Μπορεί τώρα να το έχει δει και να έτσι, έτσι, η Νικολέτα. Έχει χιούμορ, οπότε δεν την πειράζει. Εάν έρθει απειλητικό μήνυμα, εάν δεν εμφανιστώ τις επόμενες μέρες στο πλατό, θα ξέρεις ποια.